ο εκλογικός νόμος δηλαδή. Και πήρα περισσότερο το λόγο γιατί θεώρησα υποχρέωση και δική μου σε αυτήν εδώ την διαδικασία να καταθέσω κι εγώ μία άποψη που θα ήθελα να καταγραφεί για να μείνει. Πριν όμως από αυτό, επειδή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, πριν από λίγο άνοιξε ένα πολύ σοβαρό θέμα, θα ήθελα να πω ότι πράγματι υπάρχει αυτό το εύλογο ερώτημα. Γιατί φέρνετε τώρα τον εκλογικό νόμο? Και πιο συγκεκριμένα, γιατί φέρνετε τώρα ένα εκλογικό νόμο που ξέρετε ότι δεν μπορεί να συγκεντρώσει 200 ψήφους. Επομένως, δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές. Άρα, υπό αυτή την έννοια, δεν το φέρνετε για να καθαρίσετε τον πολιτικό ορίζοντα εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν. Αυτός ο εκλογικός νόμος που θα ψηφιστεί αύριο θα εφαρμοστεί από τις μεθεπόμενες εκλογές. Άρα, τι κάνετε? Καθαρίζετε τον ορίζοντα των μεθεπόμενων εκλογών? Όχι. Κάνετε αυτό που σας είπε ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, ουσιαστικά, προετοιμάζετε το έδαφος για να καταφύγετε σε πρόωρες εκλογές. Και πράγματι πιέζεστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πιέζεστε από δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι η κατάρρευση των προσδοκιών που είχατε δημιουργήσει προεκλογικά και ξέρετε ότι είναι θέμα χρόνου αυτή η κατάρρευση των προσδοκιών να σας γυρίσει εξαιρετικά αρνητικά. Και δεύτερον, πιέζεστε γιατί όντως θέλετε να πάρετε ακόμη πιο σκληρά, ακόμη πιο αντιλαϊκά, ακόμη πιο σκληρά και αντιλαϊκά μέτρα, κυρίως εναντίον των εργαζομένων. Μέτρα τα οποία έχετε δεσμευτεί να λάβετε, εκεί που ξέρετε πολύ καλά ότι έχετε δεσμευτεί, στα κέντρα τα ολιγαρχικά εντός και εκτός της χώρας, και τα οποία προς το παρόν ακόμη δεν τολμάτε, απλώς και μόνο, όπως θύμισε πριν από λίγο ο κύριος Κουρλέτης, έχετε αρχίσει να δείχνετε τα δόντια σας. Η ευθύνη σας με αυτό που φέρνετε προς ψήφιση στη Βουλή, κατά την γνώμη μου, είναι ιστορικής σημασίας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι πραγματικά, από ένα σημείο και μετά, κυριολεκτικά αδιανόητο να γίνεται σε αυτή τη συνεδρίαση μια συζήτηση για το τι έγινε στη χιτλερική ή προ-χιτλερικής Γερμανίας, τι έγινε στον εμφύλιο της χώρας, τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και να μην γίνεται συζήτηση για το μείζον. Και ποιο είναι το μείζον, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι? Το μείζον είναι ότι η χώρα πορεύτηκε από το 2000, από το 1974 μέχρι το 2009 με συστήματα βασισμένα στον πόνους. Και το 2009 η χώρα χρεοκόπησε. Και τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επαναφέρει τον πόνους που έπαιξε καθοριστικό συστημικό ρόλο για να χρεοκοπήσει η χώρα. Δεν πάει να είναι έτσι ή αλλιώς η πραγματικότητα για την γερμανική εποχή προ-Χίτλερ. Δεν πάει να είναι έτσι ή αλλιώς η μία περίπτωση πότε ψηφίστηκε ο νόμος του 85, του 89, του 90, του 2015. Μα αυτό είναι το μείζον. Το μείζον δεν είναι αυτό. Το μείζον είναι ότι η χώρα χρεοκόπησε με πόνους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του το επαναθεσπίζουν. Και το πόνους, ναι, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ο εκλογικός νόμος, δεν υπάρχουν μόνο οι διατάξεις, δεν υπάρχουν μόνο οι προβλέψεις πόσες έδρες θα παίρνεις με βάση πόσα ποσοστά. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό στους εκλογικούς νόμους, που είναι η μηχανική των εκλογικών νόμων. Είναι η μηχανική του εκλογικού συστήματος, του κάθε εκλογικού συστήματος. Και η μηχανική του πόνους, ναι, εξωθεί τα κόμματα στον εκμαυλισμό, εξωθεί τα κόμματα που διεκδικούν για μία ψήφο το πέρασμα από την κόλαση στον παράδεισο, στο να είναι επιρρεπή και ανεκτά σε όλα τα αιτήματα που καταφτάνουν σε αυτά προεκλογικά και πολύ περισσότερο και στους αρχηγούς τους, που μεν ένας, αν κερδίσει με μία ψήφο διαφορά, θα γίνει πρωθυπουργός και ο άλλος που θα χάσει με μία ψήφο διαφορά θα πάει σπίτι του παρετούμενος γιατί ιτήθηκε. Λοιπόν, βάζετε ξανά στη χώρα, στο κομματικό σύστημα, στη σχέση του πολιτικού συστήματος με τον ελληνικό λαό, εκείνη ακριβώς την κινητήριο δύναμη που αν κάνει, αν έχει μια μηχανική και αν εξωθεί το πολιτικό σύστημα κάπου, είναι ξανά στη σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης η οποία και μας χρεοκόπησε. Και αυτή είναι μια τεράστια, είναι μια ιστορική ευθύνη.
Ιδίως σε μια κοινωνία χωρίς ισχυρούς θεσμούς και σε μια πολιτεία χωρίς κανόνες ή χωρίς σταθερούς κανόνες. Και όντως αυτό το οποίο επιλέγεται δεν είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Όχι. Επιλέγεται το μοντέλο διακυβέρνησης των κυβερνήσεων ικτρής κοινωνικής μειοψηφίας. Γιατί λέτε ότι με μια κυβέρνηση με 35, 36, 37% υπέρ και 65, 67, 70, όχι 70, 65, 66, 67% εναντίον της θα μπορεί να κυβερνάει τη χώρα. Θα μπορεί να κυβερνάει τη χώρα. Αναβιώνετε τη σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης και επαναφέρετε στην Ελλάδα ακριβώς εκείνους τους μηχανισμούς, τους συστημικούς μηχανισμούς που την οδήγησαν στη χρεοκοπία και υπ' αυτήν την έννοια είσαστε φορέας επιστροφής στο παρελθόν, είσαστε εμπόδιο τελικά για να πάει η χώρα μπροστά. Αυτό αποδεικνύεται. Τρεις σύντομες επισημάνσεις. Αυτή η περίφημη διάταξη για την οποία γύραμε θέμα αντισυνταγματικότητας είναι η διάταξη της λογικής Βορύδη. Πάτε τώρα και φέρνετε μια διάταξη που, όπως σας είπε ο κ. Τζανακόπουλος, ένα αριθμητικό παράδειγμα που άκουσα. Πάτε να και λέτε τώρα και θεσμοθετείτε το ενδεχόμενο να υπάρξει στην Ελλάδα ένας προεκλογικός συνασπισμός που να πάρει 60% και να μην μπορεί να κυβερνήσει γιατί τον πόνους θα το πάρει το κόμμα του 30%. Και είσαστε, με συγχωρείτε που θα το πω, δεν το λέω προσβλητικά, αλλά είσαστε πολιτικά και θεσμικά τόσο ανόητοι που πιστεύετε πραγματικά ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ένας συνασπισμός που θα πάρει 60%, εσείς να δώσετε τον πόνου σε ένα κόμμα, στο δικό σας κόμμα που θα πάρει 31% και να σταθεί η κυβέρνησή σας. Μία μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα. Και να μην καταρρεύσει υπό το βάρος των λαϊκών αντιδράσεων που θα ξεσηκωθούν από μία δυναμική του 60% που θα έχει όχι απλώς εμφανιστεί στη δημοσκοπήση, θα έχει καταγραφεί σκάλπες. Πρώτη τελευταία επισήμανση. Τι λέτε με τις διπλές εκλογές που τις συνοδεύσατε αμέσως με την προαναγγελία του εκλογικού νόμου? Δεν είπατε μόνο θα φέρετε εκλογικό νόμο, είπατε θα πάμε και σε διπλές εκλογές. Ξέρετε τι είπατε? Είπατε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφήστε μας, την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά στα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά με το χειρότερο τρόπο αποδοκιμάσατε και προσβάλατε ακόμη, τελειώνω κύριε Πρόεδρε σε δευτερόλεπτα, ακόμη και το ελάχιστο ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους. Τους είπατε δεν σας θέλουμε εκ των προτέρων και εξ ορισμού. Εγώ θα μπορούσα να πω σε αυτό το σημείο ειδικά για το κίνημα αλλαγής ότι κάποιοι από εμάς που είχαμε αρχίσει εδώ και χρόνια να μιλάμε για την προοδευτική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αποδοκιμαστήκαμε και κάποιοι όπως εγώ μας έδειξαν και την πόρτα της εξόδου, μπορεί να αισθανόμασταν τώρα δικαιωμένοι, αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω και εγώ για μια ακόμη φορά ότι πλέον, επειδή οι εκλογές επόμενες θα γίνουν έτσι και αλλιώς με την απλή αναλογική, είναι ώρα ιστορικών ευθυνών πια, είναι ώρα ιστορικών αποφάσεων και για το κίνημα αλλαγής στο σύνολό του, αλλά και για όλες εκείνες τις δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στο κίνημα αλλαγής. Τελείωσα κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ δευτερόλεπτα και το εννοώ. Είναι ώρα ιστορικής ευθύνης για όλες αυτές τις δυνάμεις να πάρουν θέση, να τοποθετηθούν απέναντι στην προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης. Γιατί εδώ πια η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη, είναι ιστορική. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ζέτα Μακρύ από τη Νέα Δημοκρατία.